Πάμε τώρα στο Διευθυντή της Παιδιατρικής του Μακαρίου Νοσοκομείου. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Παιδιού και θέλουμε, καλό μεσημέρι κύριε Ηλία, να αναδείξουμε μια πτυχή αυτή που αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των παιδιών. Και όταν λέμε παιδιά και περίθαλψη στην Κύπρο, εννοούμε το μακάριο. Το οποίο μακάριο, αντιλαμβάνουμε γιατρέ, κάποτε σύντομα, αφού έχει προκύψει και το Ταμείο Ανάκαμψης, θα αποκτήσει και τμήμα πρώτων βοηθειών που είχε εξαγγελθεί προτριετίας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, καταρχάς να ευχηθούμε υγεία και ευτυχία τόσο σωματική όσο και πνευματική όσο και ψυχική υγεία σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Τα παιδιά του κόσμου είναι το μέλλον μας. Γι' αυτό και το σύστημά μας είναι ότι το παιδί είναι πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα το παιδί. Άρα λοιπόν εμάς το μέλημα μας είναι να προσφέρουμε την ευέλπιστη σωματική υγεία στα παιδιά της Κύπρου και όπως είπατε το μοναδικό τριτοβάθμιο νοσοκομείο για παιδιά στην Κύπρο είναι το Μακάριο Νοσοκομείο, είναι η παιδιατρική κλινική και οι υποειδικότητες της παιδιατρικής κλινικής εδώ στο Μακάριο. Είναι η ναυαρχίδα, αν θέλετε, του ΟΚΙΠΗ και των νοσηλευτηρίων μας στην Κύπρο, το Μακάριο Νοσοκομείο. Πιστεύω ότι εδώ γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά. Αυτό άλλωστε το μαρτυρούν τα ποσοστά βρεφικής και παιδικής θνητότητας και θνησιμότητας. Συνεπώς όλοι μπορούμε να και θέλουμε και αυτό προσπαθούμε να προσφέρουμε την καλύτερη σωματική υγεία στο πάσχο παιδί της Κύπρου. Όπως είπατε, ένα μεγάλο θέμα είναι το θέμα των πρώτων βοηθειών, τα οποία στερείται το Μακάριο Νοσοκομείο τις πρώτες βοήθειες εδώ και χρόνια, γιατί είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα, το πρόβλημα των πρώτων βοηθειών, γιατί είναι και πολύ δάπανο, απαιτούνται πάρα πολλές ειδικότητες να εμπλακούν και αυτό συνεπάγεται και ένα τεράστιο χρηματικό κόστος. Πλην όμως η θέληση της πολιτείας είναι να λειτουργήσει το συντομότερο και στο Μακάριο Νοσοκομείο. Είπατε γιατρέ ότι πάνω απ' όλα το παιδί. Για παιδιά και φίβους. Πάνω απ' όλα το παιδί, όχι το κόστος. Εδώ δίνουν ποσά και ποσά για άλλα πράγματα. Για κάτι που έχει ήδη εξαγγελθεί, το υπογραμμίζω κάθε φορά και το πολυσύνθετο είναι για τους γονείς που πρέπει να πηγαίνουν σε άλλο νοσοκομείο για να παραπέμπονται την ώρα που αγωνιούν για το παιδί τους. Αντί να πηγαίνουν κατευθείαν εκεί που πρέπει. Σίγουρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όπως το θέτεται, αλλά η λειτουργία τμήματος πρώτων βοηθειών προϋποθέτει το συντονισμό πολλών υποειδικοτήτων, πολλών ειδικοτήτων ιατρικής αν θέλετε. Είναι ένα μεγάλο οικονομικό κόστος το οποίο η πολιτεία είναι διατεθειμένη να πάρει αυτό το κόστος. Συνεπώς προσδοκούμε ότι σύντομα θα έχουμε και τμήμα πρώτων βοηθειών εδώ στο Μακάριο Νοσοκομείο, που δεν είναι μόνο οι πρώτες βοήθειες εδώ στο Μακάριο Νοσοκομείο. Ναι, να δούμε γιατρέ τι άλλο παρέχει το Μακάριο. Αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών. Έχουμε σχεδόν όλες τις υποειδικότητες οι οποίες απαιτούνται για τη σωστή υγεία των παιδιών. Είναι υποειδικότητες οι οποίες δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Τις έχουμε αναπτύξει. Είναι και τμήματα τα οποία είναι μοναδικά στην Κύπρο, όπως είναι οι μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών, οι μονάδες εντατικής νοσηλείας παιδών και οι άλλες υποειδικότητες στην κλινική. Να μην τις απαριθμίσω τώρα, είναι πάρα πολλές. Όλες αυτές συντείνουν στο να προσφέρουν πανκύπρια μία βέλτιστη και μία άριστη προσφορά προς το πάσχο παιδί της Κύπρου. Ναι. Να δούμε λίγο γιατρέ, αν θέλετε και το ανθρώπινο προσωπικό, αν έχουμε τους καλύτερους στη χώρα μας και αν μπορεί το Μακάριο να γίνει και πανεπιστημιακό νοσοκομείο, έτσι ώστε να προκύπτει και έρευνα, και γιατί όχι και κλινικές μελέτες έτσι, και για τη χώρα μας. Κυρίως για τα παιδιά μας, γιατί πολλά νοσήματα, τα αυτοάνωσα κλπ. Δεν έχουμε εμπειρίες ακόμη, θα πρέπει να προστέλλονται στο εξωτερικό ή στο Ισραήλ κλπ. Πώς μπορεί και εδώ να αναπτυχθεί το Μακάριο Νοσοκομείο. Να σας πω, ήδη η παιδιατρική κλινική είναι πανεπιστημιακή κλινική, γιατί εδώ εκπαιδεύονται οι φοιτητές και από τις τρεις πανεπιστημιακές σχολές, ιατρικές σχολές του τόπου. Έχουμε πιο στενή σύνδεση με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου εδώ αποκλειστικά εκπαιδεύονται οι φοιτητές και επίσης ορισμένα μέλη
της ιατρικής, της πανεπιστημιακής κοινότητας στην παιδιατρική, είναι ενεργά μέλη στην παιδιατρική κλινική, εργάζονται εδώ στην παιδιατρική κλινική. Συνεπώς αυτό ήδη έχει γίνει, αυτό το οποίο στερούμαστε είναι η μεγάλη έρευνα. Αυτή είναι η προσπάθεια μας να αναπτύξουμε και την έρευνα όσο το δυνατόν περισσότερο. Όσον αφορά τα αυτοάνωσα νοσήματα που αναφέρεστε, ήδη λειτουργεί παιδορευματολογικό ιατρείο τακτικό στο Μακάρα νοσοκομείο, το οποίο υπεύθυνη είναι μία έμπειρη συνάδελφος. Και αναταχτά χρονικά διαστήματα έρχεται γιατρός, η οποία έχει σύμβαση το Υπουργείο Υγείας, το ΚΙΠΗ, για να εξετάζει τα δύσκολα περιστατικά, τα αυτάνωσα νοσήματα κλπ. Όλες οι άλλες υποειδικότητες θεωρώ ότι είναι πολύ καλά αναπτυγμένες. Φυσικά στην υγεία δεν υπάρχει οροφή. Η οροφή είναι το άπειρο και πάντα θέλουμε διαρκή ανανέωση και διαρκή εμπλουτισμό όλων των κλινικών, ούτως ώστε να υπάρχει μια συνέχεια, γιατί ορισμένοι συνάδελφοι μας θα αφιπηρετήσουν. Δεν θέλουμε να μένει κενό, θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη συνέχεια και πρέπει να οφείλουμε προς το παιδί της Κύπρου να διατηρήσουμε αυτό το ψηλό επίπεδο και ακόμη περισσότερο να το ανεβάσουμε πιο ψηλά το επίπεδο αυτό της παροχής υγείας στα παιδιά. Μάλιστα. Κλείνοντας, γιατρέ, να δούμε λίγο αν θέλετε ποιες είναι οι πιο συχνές, τα πιο συχνά περιστατικά, αλλά και από τη δική σας εμπειρία πώς είναι να εργάζεστε για την υγεία των παιδιών και να αναλλάσσονται εμπειρίες χαράς και λύπης, ακόμα και την ίδια μέρα. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Μπορεί να σώσουμε εκατοντάδες παιδιά, αλλά δυστυχώς θα χάσουμε κάποιο παιδί το οποίο είναι προδικασμένο να χαθεί. Έχουμε περιορίσει, έχουμε εξαλείψει τον θάνατο των παιδιών από ή ιατρική αμέλεια, αν θέλετε, ή από μη επαρκή ικανότητα δική μας. Είναι παιδιά τα οποία θα χάσουν τη ζωή τους γιατί πάσχουν από σοβαρά γενετικά προβλήματα, τα οποία είναι προδικασμένα ότι το προσδόκιμο επιβίωσης είναι περιορισμένο. Ή ακόμη είναι και παιδιά τα οποία έχουν ορισμένες κακοήθειες, οι οποίες είναι ανίατες, ή παιδιά τα οποία έρχονται εδώ χωρίς σε εγκεφαλικό θάνατο. Αυτές οι στιγμές είναι πολύ δύσκολες για το προσωπικό, όταν έχουμε να χάσουμε, όταν είναι η στιγμή που φεύγει ένα παιδί. Είναι στιγμές οι οποίες στιγματίζουν τη ζωή μας για πάρα πολλές μέρες μετά το θλιβερό αυτό συμβάν και έχει στιγματίσει και έχει επηρεάσει τη ζωή μας ακόμη και τώρα. Κανείς δεν έχει εξοικειωθεί με την απώλεια ενός παιδιού, έστω και αυτό το παιδί ήταν καταδικασμένο. Να πούμε ότι οι συχνότερες παθήσεις που αντιμετωπίζουμε εδώ στο Μακάρα νοσοκομείο είναι κυρίως παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος. Εάν πρόκειται για χειμώνα, έχουμε παθήσεις όπως είναι οι πνευμονίες, βροχίτιδες, το άσθμα. Είχαμε τον κορονοϊό φέτος. Το Μακάρα νοσοκομείο ήταν το κέντρο αναφοράς για την νοσηλεία των παιδιών με κορονοϊό. Από την έναρξη της πανδημίας πέρσι έως τώρα έχουμε νοσηλεύσει 86 παιδιά στον παιδιατρικό θάλαμο, τον ειδικό θάλαμο για την αντιμετώπιση των παιδιών με κορονοϊό. Και επίσης, να πούμε το καλοκαίρι, να πούμε ένα σημαντικό, ότι κανένα παιδί δεν χάσαμε στην Κύπρο από κορονοϊό, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Αν και είχαμε αντιμετωπίσει 5-6 παιδιά, τα οποία είχαν σοβαρή επιπλοκή ως αποτέλεσμα της νόσου του κορονοϊού, όχι από το αναπνευστικό, γιατί αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα της νόσου στον παιδικό πληθυσμό, είχαν αυτό το πολυφλεγμονώδες σύνδρομο, συστηματικό σύνδρομο, το οποίο το αντιμετωπίσαμε έγκαιρα σε 6 παιδιά, τα οποία πήραν έγκαιρη θεραπεία και έχει προδικάσει την εξέλιξη. Γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι πολύ σημαντικό το timing που θα δώσουμε στην θεραπευτική παρέμβαση μας σε ένα παιδί. Εάν είμαστε σωστοί και έγκυροι στην αντιμετώπιση του παιδιού, τότε θα προδικάσουμε και την ευνοϊκή εξέλιξη του. Αν δεν είμαστε σωστοί, θα καταδικάσουμε το παιδί μελλοντικά σε σοβαρές επιπλοκές ή ακόμη και σε θάνατο. Πιστεύω ότι σε αυτό το τομέα βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Πάντα όμως υπάρχει η ευχέρεια
και η θέληση της συνεχούς βελτίωσης, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε συνεχώς με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών και όλων των συναφών τμήματων. Και να πούμε και στο ερώτημα τα άλλα συχνά νοσήματα. Είναι το καλοκαίρι, μπορεί να έχουμε λοιμώξεις από το γαστρεντερικό, όπως είναι οι οξείες γαστρεντερίτιδες ή οι οξείες γαστρίτιδες. Μπορεί να έχουμε λοιμώξεις από το ουροβητικό, όπως είναι οι ουρολοιμώξεις και άλλα συστηματικά νοσήματα. Είναι αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε και εδώ είναι και το μέρος όπου παραπέμπονται από όλα τα παιδιατρικά τμήματα, τα ιδιωτικά είτε του δημόσιου τομέα της Κύπρου, τα δύσκολα περιστατικά για να τύχουν πιο εξειδικευμένες αντιμετώπιση. Είναι αυτό όμως που λέμε, γιατρέ, να έχεις το παιδί σου με οξεία γαστρεντερίτιδα και να πρέπει να το παίρνεις σε άλλο νοσοκομείο για να πάρει παραπεμπτικό να έρθει εκεί. Κάποια στιγμή αυτό έχει λυθεί από τον προσωπικό γιατρό, εάν ο προσωπικός γιατρός, ο οποίος διαδραματίζει ένα καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του παιδιού. Εάν ο προσωπικός γιατρός κρίνει ότι εξέτασε το παιδί και χρήζει εισαγωγής, τότε θα γίνει συνεννόηση με τον εφημερεύοντα παιδίατρο της παιδιατρικής κλινικής και θα γίνει απευθείας η εισαγωγή του παιδιού. Υπάρχει όμως κάτι ενδιάμεσο πάλι. Στις πρώτες βοήθειες δεν χρειάζονται τα παιδιά να πηγαίνουν στις πρώτες βοήθειες. Φτάνει να αξιολογηθούν σωστά από το προσωπικό τους παιδίατρο. Ναι, τα επίγοντα παραμένουν βεβαίως επίγοντα. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ.